Είναι το σπίτι του τα τελευταία 150 χρόνια και εδώ το αντιμετωπίζουν με σεβασμό και φροντίδα που οφείλονται στον παγκοσμίου φήμου συλλήπτη που το έφτιαξε. Το επιβλητικό μαρμάρινο άγαλμα του Δαβίδ, το οποίο σκάλισε ο Μιχαηλάγγελος στις αρχές του 1500, είχε αφηθεί στην Ήπεθρο για αιώνες, προτού βρει καταφύγιο από τις καιρικές συνθήκες στην Γκαλερία Ντελακαντέμια στη Φλωρεντία. Ένα σπίτι που χτίστηκε ειδικά για αυτό. Μεταφέρθηκε σε αυτό το μουσείο πριν από 150 χρόνια και το βλέπουμε εδώ σε ένα θρησκευτικό πλαίσιο. Το μουσείο χτίστηκε σε σχήμα βασιλικής με πραγματική αψίδα. Ακριβώς στη μέση, εκεί που συνήθως βλέπαμε τον κύριο βωμό, έχουμε τον Δαβίδ του Μιχαηλάγγελου. Το πάνω από 5 μέτρα άγαλμα του μικρού βοσκού που νίκησε το γίγαντα Γολιάθ και στη συνέχεια έγινε ο βασιλιάς των Εβραίων είναι ένα από τα πιο γνωστά γλυπτά στον κόσμο στις μέρες μας. Η συντήρησή του γίνεται με πολύ φροντίδα. Το μουσείο κλείνει για μία ημέρα κάθε 2 μήνες και ο Δαβίδ ξεσκονίζεται και παρακολουθείται σχολαστικά. Λατρεύεις και γνωρίζεις το έργο τέχνης, το βλέπεις να αλλάζει, παρακολουθείς και ελέγχεις ότι όλα είναι εντάξει. Όπως ακριβώς κάνεις με ένα πραγματικό άτομο, ένα αγαπημένο πρόσωπο. Το άγαλμα αυτό είναι ένα αριστούργημα της αναγεννησιακής γλυπτικής και μαζί με την πιετά είναι τα δύο σημαντικότερα γλυπτά του Μιχαηλάγγελου. Ένα από τα πιο γνωστά αγάλματα στην ιστορία της γλυπτικής έχει γίνει σύμβολο δύναμης και νεανικής ομορφιάς. Βρισκόμαστε στην Πιάτσα Ντε Λα Σινιωρία, όπου ένα αντίγραφο του Δαβίδ του Μιχαηλάγγελου βρίσκεται στην πόλη για 150 χρόνια. Σίγουρα δεν είναι τόσο σημαντικό όσο το πρωτότυπο, που διατηρείται στην Γκαλερία Ντε Λα Ακαντέμια, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό σύμβολο της ιταλικής τέχνης και του ιταλικού πολιτισμού.